Κύριε Σοφίου, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σας και τους ακροατές σας. Μπορείτε να μας πείτε τι συμβαίνει? Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από ανάποδα λίγο από ένα συμπέρασμα, ότι οι ξενοδόχοι πραγματικά, και με συγχωρείτε για την έκφραση, δεν έχουν χορτάσει να μπουκώνουν κέρδη τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το αποκορύφωμα. Σε μια σεζόν όπου φαίνεται να υπάρχει για άλλη μια χρονιά, όπως και πέρυσι, σοβαρή έλλειψη προσωπικού, έχουμε το παράδειγμα ενός ξενοδόχου συγκεκριμένα και πιθανόν και άλλων, οι οποίοι για να εκβιάσουν τους εργαζόμενους να παραμείνουν μέχρι το τέλος της τουριστικής σεζόν, τους αναγκάζουν να υπογράφουν συμφωνητικά, ποινικές ρήτρες το ονομάζουν αυτοί, ότι αν δεν παραμείνουν μέχρι το τέλος της τουριστικής σεζόν στο ξενοδοχείο, θα πρέπει να αποζημιώσουν την επιχείρηση με 5.000 ευρώ. Κάτι το οποίο όχι μόνο είναι πρωτάκουστο, αλλά εννοείται φυσικά δεν πρόκειται ποτέ να αφήσουμε σαν εργαζόμενοι να εφαρμοστεί. Απλά δείχνει το ύψος του θράσους και των εκβιασμών από την πλευρά των ξενοδόχων, που όχι μόνο δεν έχουν χορτάσει τα κέρδη τόσα χρόνια, όχι μόνο δεν έχουν σταματήσει να εκμεταλλεύονται όσο το δυνατόν περισσότερο τους εργαζόμενους, αλλά φτάνουν να τους εκβιάζουν για να μην φύγουν από τη δουλειά. Μια δουλειά που γίνεται σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, και αυτό είναι και η αιτία που πολλοί εργαζόμενοι αναγκάζονται να παραιτηθούν όταν δουλεύουν 10, όταν δουλεύουν 12 ώρες χωρίς ρεπό, κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, όταν έχουμε καθημερινά εργατικά ατυχήματα και λιποθυμίες μέσα στα ξενοδοχεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια κατάσταση που για τους εργαζόμενους όσο πάει και χειροτερεύει, και όπως πολύ σωστά είπατε, σε ένα κλάδο ο οποίος τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη, η οποία όμως μπαίνει επί του συνόλου στην τσέπη των μεγάλων ξενοδόχων και των εργοδότων, ενώ αντίθετα εργασιακά δικαιώματα τακίζονται όλο και παραπέρα. Από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή τέτοια ρήτρα νόμιμη δεν μπορεί να είναι, δηλαδή τι εμφανίζουν ψεύτικα έγγραφα πάνω στα οποία εμφανίζονται ως νόμιμες τέτοιες ποινικές ρήτρες? Ναι, έτσι ακριβώς. Στην ουσία, εκτός από τη σύμβαση την οποία υπογράφει ο κάθε εργαζόμενος, το εμφανίζουν ένα επιπλέον χαρτί, να το πω έτσι, ένα επιπλέον έγγραφο ως ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο περιλαμβάνει αυτό τον όρο μέσα. Προφανώς είναι δεδομένο ότι αυτό γίνεται μετά την υπογραφή και την έναρξη της συνεργασίας με τον εργαζόμενο, ώστε στην ουσία να τον έχουν δεμένο ότι θα δουλέψει στην επιχείρηση. Τον βάζουν να το υπογράψει ανεπίσημα στην πραγματικότητα, αλλά αυτοί το εμφανίζουν ως κάτι το οποίο είναι νομότυπο κλπ. Φυσικά και είναι παράνομο, εννοείται, δεν το συζητάμε ότι μπορεί να σταθεί κάτι τέτοιο και δεν πρόκειται να εφαρμοστεί κιόλας. Δεν ξέρω αν και οι ίδιοι νομίζουν ότι θα εφαρμοστεί. Θεωρώ ότι δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Απλά το χρησιμοποιούν σαν ένα μέσο πίεσης, σαν ένα μέσο εκβιασμού απέναντι στους εργαζόμενους, για να τους αναγκάσουν να παραμείνουν κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες μέσα σε ένα απόστο, σε μια δύσκολη δουλειά. Αυτή η περίφημη επιθεώρηση εργασίας τι κάνει, κύριε Σοβίου? Κοιτάξτε, η επιθεώρηση εργασίας, όπως γνωρίζετε και με τον τελευταίο νόμο της Νέας Δημοκρατίας, έχει πλέον χάσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το ίδιο το περιεχόμενό της και το ρόλο που είχε, ως μια αρχή η οποία με τις όποιες δυνάμεις είχε μπορούσε να ελέγξει τις επιχειρήσεις, το αν εφαρμόζουν την εργατική νομοθεσία. Αλλά να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι εδώ στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο που βρίσκεται και το εν λόγω ξενοδοχείο, για όλο το νομό Ηρακλείου, που μιλάμε για 30.000 περίπου ξενοδοχοϋπάλληλους και φυσικά και πολλές ακόμα χιλιάδες εργαζόμενους σε άλλους κλάδους, η επιθεώρηση εργασίας έχει 5 υπαλλήλους. 5 υπάλληλοι, μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι. Και να θέλουν να κάνουν κάτι οι άνθρωποι δεν μπορούν. Όσο καλή πρόθεση και να έχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση, τους έχουν κόψει τα πόδια δηλαδή, εκτός από το ρόλο τους που έχει ήδη υποβαθμιστεί, αλλά και πρακτικά δεν είναι αδύνατο να μπορέσουν να ελεγχθούν οι μεγάλες αυτές επιχειρήσεις. Και γι' αυτό δεν γίνονται και πρακτικά έλεγχοι, γίνονται ελάχιστοι. Είναι ακριβές αυτό το οποίο ακούμε για ξενοδοχειακούς ομίλους, που οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες βρίσκονται στο εξωτερικό και δηλώνουν εργαζόμενούς τους στο εξωτερικό, αν και δουλεύουν στην Ελλάδα? Δηλαδή, Έλληνες πολίτες, ναι, που δουλεύουν στα ξενοδοχεία κάτω στην Κρήτη είναι δηλωμένοι εργασιακά σε χώρες του εξωτερικού? Ισχύει, δεν είναι ένα μαζικό φαινόμενο, όμως υπάρχουν παραδείγματα τέτοια. Μιλάμε για επιχειρήσεις που έχουν τη βάση τους ή δραστηριοποιούνται και στο εξωτερικό και το βρίσκουν αυτό ως πρόφαση
να δηλώσουν τους εργαζόμενους ως εργαζόμενους στο εξωτερικό για να γλιτώσουν από ασφαλιστικές εισφορές που θα ήταν πολύ πιο ακριβές αν τους δηλώναν στο εσωτερικό. Έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο. Ναι, ισχύει, ξαναλέω, δεν είναι κάτι το οποίο ισχύει παντού, όμως υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις, ακόμη και ντόπιοι και Έλληνες ξενοδόχοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι οποίοι όμως από τη στιγμή που έχουν και μια παράλληλη δραστηριότητα στο εξωτερικό, το αξιοποιούν σαν ένα μέσο για να περιορίσουν, να το πούμε έτσι, το κόστος το ασφαλιστικό κυρίως. Μάλιστα. Δώστε μας μια περιγραφή. Τι εργασιακές σχέσεις βιώνετε, κύριε Σοφίο? Πόσες ώρες δουλεύει ένας υπάλληλος στο χώρο, στη βαριά βιομηχανία κατά τα άλλα αυτής της χώρας, έτσι, τον τουρισμό και τα λοιπά. Εκεί φτάσαμε, να είναι η βαριά βιομηχανία ο τουρισμός. Έχουμε ακούσει πολλά, ακούσει ατμομηχανή της οικονομίας, έχουμε ακούσει πολλά ωραία συνθήματα για την ανάπτυξη στον τουρισμό. Κοιτάξτε, να σας πω μόνο το χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι το ύψος των μισθών, των ονομαστικών μισθών στον κλάδο αυτό, παρά τη νέα συλλογική σύμβαση που υπογράφηκε, τόσο την κλαδική σε πανελλαδικό επίπεδο εννοώ, όσο και την τοπική που υπογράφηκε στο Ηράκλειο, δεν ξεπερνάει το ύψος των μισθών 2007-2008. Και ταυτόχρονα η ακρίβεια τρέχει, φυσικά δεν συζητάμε καν. Είπατε 2007-2008? Ναι, πραγματικά. Κατά τα άλλα έχουν καταργηθεί τα μνημόνια, έτσι. Ναι. Αυτοί, ναι, έχουν καταργηθεί τα μνημόνια, είμαστε σε περίοδο ανάπτυξης, γιατί όλοι, να το πω έτσι, ευαγγελίζονται την ανάπτυξη αυτή και το πού πηγαίνει τέλος πάντων αυτή, γιατί βλέπουμε πραγματικά, βλέπουμε συνεχώς νέες μονάδες να ξεφυτρώνουν, νέες επενδύσεις να γίνονται από μεγάλες ή μικρότερες επιχειρήσεις ξενοδοχειακές. Συνεχώς σε μια κινητικότητα επενδυτική όλη η περιοχή εδώ. Και ταυτόχρονα, επειδή με ρωτήσετε για τις εργασιακές συνθήκες, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις όπου οι εργαζόμενοι δουλεύουν 10-12 ώρες. Δουλεύουν ακόμα και τα λεγόμενα τρίσπαστα ωράρια, δηλαδή κάποιος δουλεύει 7 με 3 το πρωί για παράδειγμα, φεύγει και ξαναγυρνάει 6 με 10 το βράδυ. Πληρώνονται, φαντάζομαι, τις υπερορίες, ή πηγαίνουν μετά για ηλιές, με βάση τον νόμο του Χατζηδάκη. Με βάση, έτσι ακριβώς, ότι εννοείται πως σε καμία περίπτωση τα υποτιθέμενα επιπλέον ρεπό που θα έπαιρναν κάποιοι εργαζόμενοι παραπέμπονται στις καλένδες και δεν δίνονται ποτέ, και φυσικά εννοείται πως δεν πληρώνονται και οι υπερορίες. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που κρινιάζουν όλες οι εργοδοτικές ενώσεις, ο ΣΕΤΕ, η ΠΟΞ, ότι και τοπικά εδώ, ότι δεν βρίσκουν προσωπικό για να καλύψουν τις ανάγκες. Έτσι, και την ίδια στιγμή τα ξενοδοχεία τους επικρατούν αυτές οι συγκεκριμένες συνθήκες. Για να μην πούμε φυσικά ότι εκτός από την καθημερινότητα αυτή, την εντατικοποίηση, φτάνουμε και σε σημείο να κινδυνεύει και η υγεία και η ζωή των εργαζομένων όταν δουλεύουν τόσες ώρες κάτω από δύσκολες συνθήκες. Έχουμε παραδείγματα εργατικών ατυχημάτων που έχουν γίνει μέσα σε ξενοδοχεία. Άνθρωποι που έχουν λιποθυμήσει την ώρα της δουλειάς από την κούραση. Καταλαβαίνετε λοιπόν, τα οποία είναι σχεδόν καθημερινότητα, έτσι, ειδικά στις τουριστικές περιοχές. Κύριε Σοφίου, σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά, και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε πραγματικά σαν εργαζόμενοι είναι μόνο οργανωμένα να αντιμετωπίσουμε τον κάθε εργοδότη, όπως προσπαθεί, να το πούμε έτσι, να πατήσει ακόμα περισσότερο στις πλάτες μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Σοφίου.